γεννήθηκε το 1918 στα Γεωργίνικα Τρίπολης. Έμεινε ορφανός από πατέρα στα 5 του χρόνια και γι' αυτό ο θείος του και η μητέρα του όταν τέλειωσε το δημοτικό σχολείο ήθελαν να τον κρατήσουν στο χωριό, προστάτη της απορφανισμένης οικογένειας. Ο μικρός Βαγγέλης όμως τότε έκανε την πρώτη από τις πολλές ανταρσίες της ζωής του και συμμετείχε κρυφά στις εξετάσεις για το ελληνικό σχολείο και παρά το γεγονός ότι δεν είχε διδαχθεί 2 από τα 6 μαθήματα κατάφερε να πετύχει, οπότε έκαμψε τις αντιδράσεις των δικών του και συνέχισε τις σπουδές του. Γνωρίζετε πολύ καλά τον τρόπο που απευθύνομαι πάντοτε σε ένα, δεν θα πω κοινό, αλλά σε ένα ακροατήριο, ούτε ακροατήριο, σε συμμαχητές. Δεν κάνω καμιά εξαίρεση. Αυτή τη φορά θα γίνει μια εξαίρεση. Θα μου επιτραπεί να πω, αγαπητή Δάφνη, είναι εδώ η γυναίκα, η Δάφνη Σκούρα, η γυναίκα του Βαγγέλη Παπαδόπουλου. Η αλήθεια παρουσιάζεται μόνο όταν καταργήσεις τη λύθη. Δεν θέλουμε να ξεχάσουμε τίποτα. Δεν θέλουμε να ξεχάσουμε το Βαγγέλη το Μαχαίρα. Γιατί ο Βαγγέλης ο Μαχαίρας υπήρξε. Ακούσατε την ιστορία του. Υπήρξε ένας αξιοθαύμαστος ακτιβιστής. Αγωνιζότανε για την ανεξαρτησία, αγωνιζότανε για τη δημοκρατία και αγωνιζότανε για να έρθει στην εξουσία ο λαός. Η λαϊκή κυριαρχία ποτέ δεν την παρέλειπε σε όλες τις ομιλίες του. Τη λαϊκή κυριαρχία. Τι θα πει λαϊκή κυριαρχία, σας είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Το τι θα πει λαϊκή κυριαρχία.